Χριστούς Αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις φάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγος σου, εις δεξαμένην των λόγων σου. Διού Θεό πρέπος εδογμάτισας, την φύση των όντων μετράνωσας, τα των ανθρώπων ήδη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πατερός ιε Χριστόν των Θεών ηκέτευε, δωρήσεστε ειδήν το μεγαέλεος. Μεγά υπερμελών του Δικτικού Συμβουλίου, του ομίλων ημέρος του Λεπάντων, των εκδοτών, διευθυντών, δημοσιογράφων και εργαζομένων εν αυτό, μετά των οικείων και συγγενών αυτό. Απεκδεχομένων του Παρασού Μέγα και πλούσιον Κύριος εις το όνομα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Ζωμενείς το Λεπάντο, στην Αρπακτία, σε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα της πόλεως που εκπροσωπείτε. Θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά με δύναμη και ευλογία και έμπνευση και να πω απλώς ότι σύμφωνα με τον φιλόσοφο Πλάτωνα η ψυχή του ανθρώπου έχει τις δυνάμεις, έχει το λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμικό. Είναι γνωστό ότι το επιθυμητικό είναι εκείνο που εκφράζει τις επιθυμίες, το θυμικό εκφράζει την βούληση και το λογιστικό είναι εκείνο που ηρεμεί τα πράγματα και εξισορροπεί μεταξύ του συναισθήματος και της βουλήσεως. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές άλλοτε εκφραζόμαστε συναισθηματικά και γίνεται η έκρηξη, άλλοτε εκφραζόμαστε θυμικά με το θυμό. Άρα πρέπει να υπάρχει λογική που θα ισορροπεί τα πράγματα. Νομίζω στη ζωή μας, αλλά και γενικότερα στις κοινωνίες μας και στην προσωπική μας ζωή χρειαζόμαστε ισορροπία, την υφαλιότητα και τη λογική. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους σας με αυτήν την υφαλιότητα, τη λογική, ώστε να εξισορροπούνται όλα τα πράγματα και να ζούμε πράγματι με ισορροπία μέσα στην κοινωνία. Ευχαριστήσω και όλους εσάς, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτευτές, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, επαγγελματίες και απλοί πολίτες που καθημερινά ερχόμαστε ως εργαζόμενοι στην εφημερίδα Ναυπακτία και στο ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό Λεπάντος σε επαφή μαζί σας. Εσείς είστε εξάλλου οι, θα λέγαμε, αυτοί που μας βοηθάτε στο έργο μας. Δεν θέλω να σας κουράσω, να καταχαριστώ τον χρόνο και θα δώσω το λόγο στον κύριο Δημήτρη Σκηνά, τον Διευθύντη του Λεπάντο, να μας πει με τη σειρά του τις ευχές του και δύο λόγια για την νέα αυτή χρονιά που έρχεται. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για την απόψινή σας παρουσία. Ήταν σίγουρα κάτι παραπάνω από το αναμενόμενο. Μια πολύ δύσκολη χρονιά πέρασε και ελπίζουμε να έρθει μια πολύ καλύτερη χρονιά για το 2015. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε αισιόδοξοι και αυτή την αισιοδοξία μας να τη μεταφέρουμε στον απερπισμένο κόσμο, να δίνουμε δύναμη σε όλους εσάς, όλο τον κόσμο που μας καθημερινά μας παρακολουθεί, μας ακούει και μας διαβάζει. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Απλώς θα σας πω το εξής, ότι φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση και την ανοιχτή αυτή εκδήλωση της κοπής της πίτας, συνδυάζοντας μερικά άλματα που ελπίζουμε να κάνουμε για το 2015, τα οποία θα σας εξηγήσει συνέχεια ο Διευθυντής Ενημέρωσης κ. Γρανικόλας, όσον αφορά την επέκταση του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού Λεπάντο και της εφημερίδας Ναυπακτία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που είστε εδώ απόψε. Πραγματικά η αλήθεια είναι ότι αν το φανταζόμαστε κάπως έτσι πριν συμβεί, θα ήμασταν κάτι περισσότερο προπονημένοι και το δηλώνουμε ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή. Καλή χρονιά σε όλους. 10 λεπτά από το χρόνο σας για να σας εξηγήσω κάποια πράγματα που ούτως ή άλλως έχουμε σχεδιάσει και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να εφαρμόσουμε
από το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και την εφημερίδα. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με την αυαρχίδα αυτού του ομίλου ενημέρωση, που δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο παρά τηλεόραση διαπάντων. Εδώ και περίπου 1,5-2 χρόνια συζητάμε της ουσίας για μια νέα εποχή στην ενημέρωση τηλεόραση. Μιλάμε για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Από τη στιγμή που συνέβη αυτό, η τηλεόραση διαπάντων είναι υποχρεωμένη να μεγαλώσει. Πρέπει να σας πω, όσοι δεν το ξέρετε, ότι το διαπάντο σήμερα το βλέπουμε σε όλη την Πελοπόννησο, στο μεγαλύτερο κομμάτι του νομού Καρνανίας, στη Φωκίδα και στο δυτικό κομμάτι της Αττικής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η τηλεόραση διαπάντων πλέον έχει φύγει από αυτό που ξέραμε για πάρα πολλά χρόνια, από τα τοπικά δικά μας περιορισμένα δεδομένα. Όταν έγινε αυτή η μετάβαση, η αλήθεια είναι ότι στην πόλη μας ακούστηκαν, και νομίζω ότι όχι άδικα, ορισμένα σχόλια ότι η τηλεόραση διαπάντων χάνει το τοπικό της χαρακτήρα. Αντιλαμβανόσαστε όλοι όμως ότι αυτή η μετάβαση δεν μπορούσε να μας αφήσει πίσω. Ή θα έπρεπε να την ακολουθήσουμε, ή θα έπρεπε να καταδικαστούμε σε κάποια πράγματα τα οποία στο άμεσο επόμενο μέλλον θα πληρώναμε. Η τηλεόραση διαπάντων λοιπόν έχει την χαρά, την τύχη, να κουμπά δίπλα στο μεγάλο κέντρο αυτής της περιφέρειας που σας ανέφερα, την Πάτρα. Και στην Πάτρα έχουμε βρει και συνεργαζόμαστε μια πάρα πολύ δυνατή δημοσιογραφική ομάδα, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, η καλύτερη που υπάρχει εκεί. Και θα το δείτε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα πώς μεταφράζεται τους αριθμούς. Να συνεχίσουμε το ραδιόφωνο του διαπάντων, εκεί όπου επί της ουσίας τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Έχουμε την τύχη, τη χαρά να αναμεταδίδουμε το ραδιόφωνο του Sky, ένα από τα καλύτερα ραδιόφωνα διαχρονικά στην Ελλάδα. Τούτο μας έχει κατατάξει με αριθμούς και στοιχεία, γιατί το ραδιόφωνο το μετράμε ως επιτοπλίστων στον ομόμετρο Καρνανίας, μέσα στα δύο κορυφαία ενημερωτικά ραδιόφωνα του νομού μας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τα ραδιόφωνα της ΝΑΠΑΚΙ, όταν έχει να συναγωνιστεί μεγάλα ενημερωτικά ραδιόφωνα της πόλης του Αγρινίου. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Επόμενο βήμα το οποίο σχεδιάζουμε, στο πλαίσιο κυρίως του δικού μας εδώ καθημερινού πρωινού προγράμματος, είναι επί της ουσίας να δώσουμε βήμα και στον πολίτη της ΝΑΠΑΚΙ. Εγώ κάνω 7,5 χρόνια ραδιόφωνο και το βασάνισα πάρα πολύ στο δικό μου το μυαλό. Πώς θα γίνει να δώσουμε βήμα στον πολίτη? Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να φαντάζει εύκολο, δεν είναι τόσο όμως, διότι απαιτεί πολλά πράγματα. Απαιτεί πολλά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο θα δώσει επί της ουσίας το βήμα στον καθένα να μιλήσει, αλλά επί της ουσίας να διασφαλίσει και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το κύρος σου, την αξιοπρέπειά σου και όλα όσα έρχονται ως συνακόλουθη μια τέτοια απόφαση. Να προχωρήσω λίγο στην εφημερίδα Ναυπακτία, για την οποία νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω, γιατί ήμουν εκεί από τη στιγμή που πήγε το κλειδί στην πόρτα πριν ξεκινήσει το πρωτοτυπεύχος. Έχει διαγράψει μια πορεία από το 2007 μέχρι και σήμερα, κατά την άποψή μου, αξιοπρεπέστατη. Είναι μια εφημερίδα η οποία βασίζεται, κατά κύριο λόγο, για να μην πω αποκλειστικά, στη δύναμη της αγοράς της πόλης του ΝΑΠΑΚΙ. Και αυτό επί της ουσίας είναι κάτι που εμάς μας ικανοποιεί μέρα με μέρα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα, το ξέρουμε όλοι μας, αλλά παρότι στις δυσκολίες, και εδώ είμαστε προμένοι να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπροστά. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η ναυπακτή από 24 σελίδες θα γίνει 32. Θα κάνουμε ένα εγχείρημα το οποίο στην τοπική μας κοινωνία δεν αντέχει στη λογική. Αυτό είναι αλήθεια. Εμείς όμως θα το τολμήσουμε. Θα τολμήσουμε να την κάνουμε μέσα στην εφημερίδα, γιατί θέλουμε να σηκώσουμε περισσότερο και το επίπεδό μας, αλλά και να ξαναπεράσει η εφημερίδα από τα χέρια όλη τη ΝΑΠΑΚΙ. Όχι ότι δεν περνάει ή δεν έχει περάσει, αλλά να ξαναπεράσει και πάλι από τα δικά του χέρια. Αυτό είναι ο στόχο μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπουμε ανταγωνιστικά, διότι ολιγοπολιακά λειτουργούμε στην πόλη μας, αλλά όμως πρέπει και εμείς να κάνουμε τα βήματα μπροστά. Και αυτή η επιλογή μας, που δεν ακουμπάει καθόλου σε λογική, αυτό είναι αλήθεια, διότι είμαστε δύο άνθρωποι για να τρέξουμε 1/3 ύλης παραπάνω την εβδομάδα, καταλαβαίνετε πόσο μπορεί να σημαίνει και τι μπορεί να σημαίνει για όλους εμάς, παρόλα αυτά θα το τολμήσουμε. Και αυτό γιατί θέλουμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εφημερίδα μας. Ένα μέσο το οποίο η αλήθεια είναι ότι φθήνει με την άνθρωση του διαδικτύου, αλλά αν το χειριστεί κανείς σωστά, μπορεί να παραμείνει σταθερό. Κλείνοντας λίγο αυτή την αναφορά στα τρία μέσα ενημέρωση και στο τι πρόκειται να έρθει, οφείλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βλέπω τον Γιάννη τον Κοριαλά εδώ και τον Βασίλη τον Βελιμάρη από τα Ναυπακτία News. Οφείλω να ευχαριστήσω αυτούς τους συναδέλφους, παύλα συνεργάτες, όπως επίσης και τους διαχειριστές από το Lepanto Magazine. Η δουλειά η δική μας και η δουλειά η δική τους είναι σε τέτοιο επίπεδο, σε μια πόλη όπως είναι αυτό των 20.000 κατοίκων, που δεν χωρά ανταγωνισμούς. Ο ένας βοηθώντας τον άλλον, βοηθώντας τον άλλον, μπορεί να πάει μπροστά. Εμείς τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι και τη δική τους δουλειά εμείς την αξιοποιούμε, όπως και μέρος της δικής μας αυτή από τη δική τους πλευρά. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε, αυτή είναι η αντίληψή μας. Και επειδή τα παιδιά απευθύνονται στο διαδίκτυο,
Οφείλω να συνημερώσω ότι το διαδίκτυο στην πόλη μας, το κομμάτι της ενημέρωσης, σύμφωνα με τη δική μας εκτίμηση, δεν έχει κενό. Δηλαδή, το έργο που εκτελούν τα παιδιά το κάνουν μια χαρά και αξιοπρεπέστατα όλοι μαζί, όλα τα site που υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, η δική μας δουλειά δεν υπάρχει στο διαδίκτυο. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η τηλεόραση του Λεπάντο και το ραδιόφωνο του Λεπάντο θα έχει το δικό της τόπο στο διαδίκτυο για να μπορείτε να βλέπετε επί της ουσίας όλα όσα αναφέρονται και σε ένα ζωντανό live πρόγραμμα στην περίπτωση που δεν το έχετε παρακολουθήσει, αλλά και στην ροή της ενημέρωσης. Ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, δεν εντοπίζουμε κενό στην ενημέρωση στο διαδίκτυο. Απλώς υπάρχει ένα σημείο, φαντάζομαι, και για τη δική μας δουλειά. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της Δημοτικής Αρχής, θα ήθελα να σας εκφράσω όλες ολόθερμες ευχές για υγεία και προσωπική ευτυχία σε όλους, το κανάλι και στην εφημερίδα και στο ραδιόφωνο του Λεπάντο, και εύχομαι για το 2015 να συνεχίσετε να πορεύεστε το δύσκολο δρόμο της ανεξάρτητης πληροφόρησης, αλλά και να μας έχετε μόνο καλές ειδήσεις.